Μέρα φίλοι μου, 12 Απριλίου 2023. Τα μικρά βγήκαν από τη φωλιά τους. 6 το νούμερο παρακαλώ. Είναι 3 εδώ κάτω και 3 εδώ πάνω. Και η μαμά τους είναι αυτή εδώ. Όλα πήγανε καλά, το άγχος έφυγε. Γιατί το να έχεις 6 πουλάκια σε μια φωλιά είναι και λιγάκι επικίνδυνο στο να πατηθούν μεταξύ τους ή να το πατήσει η μαμά και κάποιον να χάσει τη ζωούλα τους. Συμβαίνουν αυτά, αλλά δόξα τω Θεώ ήμουν εδώ πέρα κάθε μέρα και το έλεγχα αυτό το πράγμα. Είναι όμως και φορές και χρονιές που δεν μπορώ να το ελέγξω λόγω δουλειάς και έχουμε και κάποιες απώλειες στη φωλιά. Αυτά συμβαίνουν, να ξέρετε, έτσι. Μην σας αγχώνουνε. Αυτό είναι. Λοιπόν, μου γράφετε πάρα πολύ επίσης σχόλια θετικά. Ερωτήσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο και μόνο που μπαίνετε και βλέπετε τα βίντεο μου με ικανοποιεί πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα την καρδιά μου. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι λόγω χρόνου δεν μπορώ να σας απαντάω ούτε στα θετικά ή στα αρνητικά στα σχόλια ούτε και στις ερωτήσεις σας. Τα βίντεο μου είναι τόσο αναλυτικά που μπορείτε κάλλιστα και προτάρητες να είσαστε για να ασχοληθείτε με το είδος. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλετε πουλάκια. Είναι τόσο αναλυτικά, άμα κάτσετε και τα προσέξετε και τα μελετήσετε και τα δείτε κανένα δύο φορούλες, καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται. Η μαμά ταΐζει. Βλέπετε. Ταΐζει τη σιναμόν. Αυτή είναι μια σιναμόν. Ένα τυμπρατάκι σιναμόν είναι αυτό. Βλέπετε, ταΐζει. Έχουν μαζί τώρα γύρω της. Αυτό που είναι το κίτρινο το πιο μπροστά. Τώρα και αυγουλάκι μόνο του. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουν κάποια μαλάκια στο κεφάλι τους. Μόλις πέσουν αυτά τα μαλάκια, το πουλάκι απογαλακτίζεται. Το είχα αναφέρει και σε άλλα βίντεο, έτσι, σε προηγούμενες χρονιές. Αυτά είναι έτοιμα μόλις απογαλακτιστούν. Λοιπόν, θα δείτε μετά τι θα κάνουμε. Είναι έτοιμα να τρώνε μόνα τους. Έτσι και φύγει αυτό που βλέπετε. Δεν έχω και καλό κινητό για καλή ανάλυση. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Το μαλάκι που είναι στο κεφάλι τους και τα φρύδια που λέω εγώ. Έτσι και βγούνε και φύγουνε και πέσουνε.